Επιστρέψαμε εδώ, τρίτο μέρος εκπομπής με εκλεκτούς καλεσμένους και στο στούντιο βέβαια και μέσω διαδικτύου με σύνδεση Skype σε λίγα λεπτά. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί στο τρίτο μέρος και θα βρεθεί στην ατζέντα μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που θα πραγματοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου μέρους είναι μια πολύ σημαντική και πρωτοποριακή συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Κίνα. Υπάρχουν κάποιοι πρωταγωνιστές, υπάρχουν κάποιοι προτεργάτες οι οποίοι στήριξαν αυτό το εγχείρημα, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας κάνει την τιμή και βρίσκεται εδώ στην εκπομπή και στο στούντιό μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Σπανού. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Και η Εύη Σπανού, χαρά είναι δικιά μου. Θα στηρίξει βέβαια το ρεπορτάζ, θα μας πει κάποιες λεπτομέρειες της συνεργασίας. Να αναφερθούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διαβίου Μάθησης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Κοσιώρη, μέσω σύνδεσης Skype. Εύη, θέλω λίγο να μας βάλεις στο κλίμα. Σωστά. Έχουν πέσει υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης. Σωστά. Μία ψηφιακή ουσιαστικά τελετή υπογραφή που έλαβε χώρα μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης με την International Cultural Communication Center Malaysia, που ουσιαστικά εκπροσωπεί 300 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεργάζεται βεβαίως με σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία τόσο για τους καθηγητές αλλά και για τους φοιτητές που θα υποφεληθούν από όλη αυτή την γνωριμία με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι αυτή η πολυπόθητη εξωστρέφεια που πρέπει να έχουν όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η εξωστρέφεια υπάρχει και κυριαρχεί στη φιλοσοφία των πρωταγωνιστών που είπα και αναφέρομαι στα ανώτατα στελέχη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, θέλω λίγο να μας βάλετε στο κλίμα, να αναφερθούμε σε πρώτη φάση, η πρώτη φάση της συνεργασίας, τι εμπεριέχει. Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον, το σταθερό σας ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όπως το είπατε ήδη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και θα τα πει καλύτερα από μένα ο Αντιπρίτανης, ο κύριος Κοσιώρης, παραμένει σταθερά προσιλωμένο στη διεθνοποίηση της διεθνής συνεργασίας και την εξωστρέφεια. Πάμε τώρα στη συγκεκριμένη συνεργασία. Είναι μια πρωτοβουλία για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι ερευνητικά θεμελιωμένα, είναι μεγάλης κλίμακος, είναι μέσω της ICCM, η οποία όμως εκπροσωπεί 300, όπως το είπατε, κινέζικα ιδρύματα, θα είναι σε φοιτητές στην Κίνα. Θα λάβει χώρα στην Κίνα. Η πρώτη χρονιά για προφανείς λόγους θα είναι εξ αποστάσεως. Τα άλλα δύο χρόνια θα είναι διαζώσεις, δηλαδή θα πηγαίνουν οι καθηγητές από εδώ και θα διδάσκουν στην Κίνα. Μια διαδικασία η οποία υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει 8 πυλώνες, 8 επιμορφωτικά προγράμματα. Και από τις σχολές του Ηρακλείου και από τις σχολές του Ρεθύμνου. 48 καθηγητές, ερευνητές και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης εμπλέκονται στην επιμόρφωση. Τα 8 προγράμματα πολύ σύντομα έχουν να κάνουν με τη θαλάσσια βιολογία υπό το συντονισμό του Αντιπρίτανη του καθηγητή του Μιχάλη του Παυλίδη. Έχουν να κάνουν με τη μηχανική μάθηση υπό το συντονισμό του συναδέλφου του κυρίου Καλοψικάκη. Ναι. Έχουν να κάνουν με την επιστήμη των υλικών υπό το συντονισμό του καθηγητή του Σπύρου του Αναστασιάδη. Αυτά από τις θετικές επιστήμες μαζί και από την ιατρική για προσωπική ευημερία και πρωτοβάθμια υγείας υπό το συντονισμό του καθηγητή του Χρήστο του Λιονί. Τώρα από το Ρέθυμνο έχουμε να κάνουμε με την βιωσιμότητα στην ψηφιακή εποχή, που έχω τη χαρά να το συντονίζω. Έχουμε να κάνουμε με τις κριτικές ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή την κριτική ανασυγκρότηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπό το συντονισμό του καθηγητή του Αντώνη του Χουρδάκη, με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, τη νέα τάση για το Digital Humanities, υπό την καθηγήτρια τη Μελίνα την Ταμιολάκη, και με περιβάλλοντα μάθησης μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο, υπό τον καθηγητή τον Πάνο τον Αναστασιάδη. Βλέπετε λοιπόν μια σύμπραξη διαφορετικών πτυχών της ερευνητικής αιχμής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία εγκριθήκαν όλα. Αυτές ήταν οι προτάσεις μας και εγκριθήκαν όσοι είχαν. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρεμβαίνουν στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο θα το χτίσουμε εμείς, θα το εξελίξουμε εμείς. Η πιστοποίηση θα γίνει από εμάς, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η πιστοποίηση, μάλιστα, και με βάση την κείμενη νομοθεσία, αντιστοιχίζεται και σε ευρωπαϊκές πιστοτικές μονάδες, σε ECTS. Και ξέρετε, αυτή είναι και μια σύμπραξη μακράς πνοής. Ναι, είναι 3 χρόνια και ελπίζουμε όλοι να πάει καλά, αλλά δημιουργούνται οι προοπτικές
δημιουργούνται οι προφανείς, θα έλεγα, προοπτικές για διεύρυνση όλης αυτής της συνεργασίας. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για την πρόβλεψη διεθνών αναλυτών ότι αυτός είναι ο αιώνας της Ασίας. Είμαι όμως σίγουρος ότι είναι ένας αιώνας που δεν μπορεί να αγνοήσει την Ασία. Και αν δεν αγνοήσει την Ασία, δεν αγνοεί την Κίνα. Το διατυπώνεται εύστοχα, θα έλεγα. Θέλω λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ενώ βέβαια σε λίγα λεπτά θα πάμε και στον Αντιπρίτανη. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η αρχική ιδέα? Ήρθαν αυτοί σε εμάς. Ήταν μια πρωτοβουλία του Αντιπρίτανη, εμού και του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ, το οποίο μας εξουσιοδότησε. Ο Αντιπρίτανης είναι και πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ, εγώ είμαι διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ. Ήρθαν λοιπόν αυτοί σε εμάς, αναζητούν συνεργασίες με καλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έχουν ήδη, ας πούμε, ένα σοβαρό δίκτυο συνεργασιών με Ολλανδικά πανεπιστήμια αλλά και με άλλα πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξέρετε ότι έχει μια φήμη η οποία πολλά χρόνια τώρα και με βάση διεθνείς κατατάξεις ξεπερνά κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα. Ήρθαν σε εμάς, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. Ήταν μια μακρά διαδικασία γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και γραφειοκρατικά εμπόδια που έπρεπε να με την εναρμόνιση νομοθεσιών, με όλη την νομική επεξεργασία των κειμένων, αλλά και η ουσία του περιεχομένου. Δηλαδή, τι θα κάνουμε μαζί, τι θέλουν από εμάς και ποιοι είναι οι τομείς εχμής. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι επιμορφωτικά που θα γίνονται στην Κίνα. Η Κίνα εδώ και πολύ καιρό μετασχηματίζει την οικονομία της και μέσω αυτού και την κοινωνία της από μεταποιητικές δραστηριότητες σε δραστηριότητες κυρίως τεχνολογιών εχμής. Βέβαια, εδώ είδατε ότι έχουμε και τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες πάλι σε ζητήματα εχμής. Οπότε προχώρησε η συνεργασία, φτάσαμε στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο εγκρίθηκε και από την ICCM σε συμφωνία με τα Κινέζικα Ιδρύματα και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και νομίζω αξίζουν θερμές ευχαριστίες σε όλη την Βρετανική Αρχή για τη στήριξή της από την αρχή. Και μετά προχωρήσαμε στην ψηφιακή τελετή υπό τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον καθηγητή τον κύριο Κοντάκη, για να μπορέσει να ξεκινήσει η συνεργασία από το Φλεβάρι του 23. Μάλιστα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διαβίου Μάθησης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, τον κύριο Γιώργο Κοσιώρη, μέσω σύνδεση Skype. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Αντιπρίτανη. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην κυρία Σπανού, σε εσάς, συνάδελφο, και στους τηλεθεατές. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, τι σημαίνει στην πράξη βέβαια, στο μέτωπο των προσπαθειών εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αυτή η συμφωνία, αυτή η προοπτική. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το τολμήσουμε. Είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ένας πόλος συνεργασίας προς όλες τις επίρους και να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί, έτσι ώστε να φέρνει κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετική εκπαίδευση. Εξάλλου, όπως ξέρετε, η ανώτατη εκπαίδευση και η έρευνα είναι γενικά πάρα πολύ ανοιχτή σε όλους. Κάτι που το βλέπουμε χρόνια τώρα και πάντα ίσχυε ανάμεσα στις ακαδημαϊκές κοινότητες. Τώρα, ειδικά για αυτή τη συνεργασία, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι νιώθουμε έτσι μια μηχανία στην αρχή για κάτι καινούριο. Αλλά νομίζω αξίζει να το προσπαθήσουμε και να διερευνήσουμε τις εκπαιδευτικές μας δυνατότητες αλλά και τις ερευνητικές μας δυνατότητες για συνεργασία με ιδρύματα της Κίνας. Πάντως δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω θα αναφερθούμε βέβαια, Εύη. Θα κλείσουμε αυτό, ναι, Εύη. Σε αυτό που ανέφερε ο κ. Κοσιώρης, τη στιγμή που η Κίνα είναι μια πολύ σημαντική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε βλέπουμε ότι και στο εκπαιδευτικό κομμάτι Ελλάδα, Κρήτη και Κίνα γίνονται ένα. Οπότε και οι καθηγητές, πέρα από το αυτό που θα διδάξουν, θα έχουν να κερδίσουν πολλά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με αυτή την αλληλεπίδραση πολλοί καθηγητές μας έχουν εμπειρία με και Κινέζους συναδέλφους αλλά και με παιδιά φοιτητές από την Κίνα μέσα στον ερευνητικό τους χώρο. Αλλά αυτό θα είναι μια πρώτη προσπάθεια επίσημης συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κίνας. Και αυτό από μόνο του νομίζω είναι σημαντικό. Και νομίζω, κύριε Αντιπρίτανη, έχει υπάρξει η αρχή μίας γενικότερης συνεργασίας, διεθνούς συνεργασίας, που ξεκινάει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή?
Πρέπει να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία που μας ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα. Ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το, από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο το προώθησε. Είναι η δημιουργία του Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινέζικου Πολιτισμού. Έχει δημιουργηθεί μια αστική, μη κρατοσκοπική εταιρεία. Νομίζω κάποιες εμείς θα πρέπει να φωνάξετε την κυρία Χλόι Μπάλα, που είναι καθηγήτρια φιλολογίας, η οποία είναι και η εκπρόσωπος του Ιδρύματος. Η αστική αυτή μικροσκοπική εταιρεία είναι μια σύμπραξη των τεσσάρων ιδρυμάτων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει σαν σκοπό τη συγκριτική μελέτη του αρχαίου ελληνικού και κινέζικου πολιτισμού. Θα γίνουν διάφορες δράσεις, ανταλλαγές επισκέψεων, συνέδρια, ομάδες εργασίας και ένα μεγάλο θερινό σχολείο θα το οργανώσει στο τέλος το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό είναι μια εταιρεία στην οποία εμπλέκονται μόνο τα 4 πανεπιστήμια, αλλά φυσικά με ζωηρό ενδιαφέρον προσπαθούμε, προφανώς θα εμπλακούν και ιδρύματα της Κίνας, και νομίζω η σύγκριση ή αν θέλετε τα κοινά σημεία του αρχαίου ελληνικού και κινέζικου πολιτισμού είναι μια σίγουρη αφετηρία από το παρελθόν να πάμε στο παρόν και στο μέλλον. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, κάθε εποχή, κάθε συγκυρία, διαχρονικά βέβαια και τις περασμένες δεκαετίες, επιβάλλει και διαμορφώνει συγκεκριμένες συνθήκες, όπως και η τωρινή συγκυρία φαντάζομαι επιβάλλει αυτές τις συνεργασίες και την σύναψη εντός εισαγωγικών συμφωνιών ακαδημαϊκών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως είπε και ο κύριος Κοσκιώρης, στην πραγματικότητα η διεθνής υπόσταση είναι συστατικό στοιχείο του ίδιου του Πανεπιστημίου Ιστορικού Υποκειμένου, το οποίο στη διαχρονία μεταβάλλει με περιεχόμενο, αλλά η εξωστρέφειά του, το να κινείται πέρα από ένα στενό ορίζοντα, είναι η ίδιον του Πανεπιστημίου. Η περίοδος στην οποία ζούμε, που είναι μια περίοδος βεβαίως μεγάλων τεκτονικών μετασχηματισμών, από το γεωπολιτικό μέχρι το οικονομικό, το Πανεπιστήμιο που θέλει να βρίσκεται σε αυτό που λέμε κοντά στην διευρυμένη κοινωνία, το society at large, αλλά και στην αιχμή της πρωτοπορίας και της καινοτομίας, οφείλει, και το Πανεπιστήμιο Κρήτη το κάνει έτσι κι αλλιώς, οφείλει να διεθνοποιείται, οφείλει να ανοίγει σε όλες τις μεριές του Ατλαντικού και στην Ευρώπη φυσικά και στον Ειρηνικό και στις Υπήρους, σε όλες τις Υπήρους. Ξέρουμε σε τι συνθήκες κινούμαστε. Κινούμαστε σε πολύ ταραγμένες συνθήκες. Ξέρουμε για τον εμπορικό πόλεμο Αμερικής-Κίνας. Ξέρουμε για μια Ευρώπη η οποία σε αυτό τον πόλεμο δυσκολεύεται. Όμως ένα πανεπιστήμιο είναι πολύ πέρα από όλα αυτά. Δεν τα αγνοεί. Δεν το επικαθορίζουν. Οι διεθνείς λοιπόν συνεργασίες σε όλες τις μεριές, και έχει ο αντιπρίτανης να σας πει και για την Αμερική και για την Ευρώπη, σε όλες τις μεριές, και γι' αυτό είπα προηγουμένως για τον αιώνα της Ασίας, είτε είναι είτε δεν είναι, δεν μπορεί να αγνοήσει την Ασία, όπως είπε και η κυρία Σπανού, άλλωστε είναι η δεύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη η Κίνα. Από την Κίνα έχουμε να μάθουμε και έχουμε να δώσουμε. Άρα, στην πραγματικότητα, ένα στίχημα σε μια εποχή αλλεπάλληλων κρίσεων για το Πανεπιστήμιο είναι η εμπράγματη διεθνοποίησή του και μια στρατηγική εξωστρέφειας η οποία αποδίδει ωφέλη στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, και κύριε Κοσιώρη, το βασικό μήνυμα το οποίο στέλνουμε και στη νέα γενιά επιστημόνων μέσα από τις συνεργασίες και τις συμφωνίες, βέβαια, όπως αυτή του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Κίνα, ποιο είναι? Νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα, η νέα γενιά πρέπει να είναι όλοι μαζί με πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση του φυσικού μας περιβάλλοντος και του πλανήτη. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, η εδραίωση της δημοκρατίας, των δημοκρατικών αξιών και η προκλήση της κλιματικής αλλαγής, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία πρέπει να επιληθούν και θα επιληθούν μόνο συνεργατικά και μετά από συνενέσεις και συνεργασίες. Μάλιστα. Πάντως, και με έτσι όσο πιο απλά λόγια μπορώ να το εκφράσω,
τυχεροί, στο τέλος ίσως βγουν οι φοιτητές των καθηγητών που θα συμμετάσχουν σε όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί πρόκειται για καθηγητές που δεν εφησυχάζουν, οπότε συνεχώς κερδίζουν και νέες γνώσεις και νέες πληροφορίες, οπότε οι τελικοί αποδέκτες θα είναι φοιτητές τους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν, ακόμα και αν δεν βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με όλους αυτούς τους συναδέλφους και φοιτητές από την Κίνα. Και σίγουρα βέβαια η συνεργασία προηγείται του αποτελέσματος σε αυτές τις περιπτώσεις, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωσή σας, κύριε Παπαδάκη. Η συνεργασία προηγείται του αποτελέσματος, όπως σωστά είπατε, για τα ωφέλη που αναμένεται να είναι πολλαπλασιαστικά. Θα μείνω μόνο σε κάτι που μου είχε πει κάποτε ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάτσος, ότι η διδασκαλία και η έρευνα στο Πανεπιστήμιο είναι πρόταση εκδοχών. Όσο ανοίγει τον ορίζοντα, οι εκδοχές που έχεις να προτείνεις είναι πολύ περισσότερες. Όσο θεμελιώνονται σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, είναι και πολύ πιο πλουραλιστικές, και αυτό επίσης σχετίζεται με αυτό που ανέφερε ο κύριος Κοσιώρης για την αξιακή θεμελίωση. Μάλιστα. Κύριε Κοσιώρη, ξεκίνησε και η τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδος για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με πολλές προκλήσεις όπως και ο ίδιος είπατε, με υψηλές ταυτόχρονα προσδοκίες. Νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει διάφορα χαρακτηριστικά που το κάνουν μοναδικό. Οι φοιτητές μας, πάντα το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι πολύ κοντά στους φοιτητές του, ζει με τους φοιτητές του, αλλά ζει και με την κοινωνία. Και με την κοινωνία και με τον νησί της Κρήτης και την περιφέρεια της Κρήτης. Είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στην περιφέρεια, στο νησί της Κρήτης. Είμαι αισιόδοξος μετά την πανδημία. Αυτό θα μας βοηθήσει. Και η πανδημία μάλλον ήταν και ένα καλό μάθημα. Είδαμε πόσο η απομόνωση και πόσο σημαντικό ήταν αυτό που χάσαμε, που ήταν η προσωπική επαφή καθηγητών, φοιτητών, και βλέπουμε ότι οι φοιτητές όντως πλέον ανταποκρίνονται και θέλουν να παρακολουθήσουν, να βρεθούν μέσα στο Πανεπιστήμιο και να συγνωριστούν με τους καθηγητές τους και να μάθουν. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα πάμε καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Κοσιώρη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρίτανη, να είστε καλά. Σε περιόδους κρίσεων, κύριε Παπαδάκη, είτε έχουμε να κάνουμε με οικονομική κρίση, είτε με κρίση αξιών, είτε με επιδημιολογική κρίση, ενεργειακή κρίση, να το επεκτείνουμε και να έρθουμε και στο σήμερα, ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι καθοριστικός. Και βέβαια το βλέμμα είναι στραμμένο και σε αυτή τη σχέση που πρέπει να διαμορφωθεί και στην σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και την ίδια την κοινωνία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως το είπατε ακριβώς, αυτό που διαπιστώνουμε, και βέβαια θα ήταν αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης, αλλά το διαπιστώνουμε σε έρευνες πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς, αλλά και σε εκλογικά αποτελέσματα, είναι μια σοβούσα και ειδικά ανάμεσα στη νέα γενιά, κρίση αντιπροσώπευσης και κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό. Ενίοτε όμως επηρεάζει και όπου ειδικά υπάρχει θεσμική ατροφία και τα ζητήματα των αξιών. Εκεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο έχει να παίξει ένα ρόλο που δεν θα πω ότι είναι πάνω από τις δυνάμεις του, αλλά πρέπει να φέρει τις δυνάμεις του στα όρια τους. Με την έννοια ότι δίνοντας δυνατότητες για ερευνητικούς ορίζοντες, για διεθνείς συνεργασίες, για αλληλεπίδραση, γιατί όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, κυρία Σπανού, είναι και ένα ζήτημα αλληλεπίδρασης, μεταφορά γνώσης, διάχυση γνώσης. Ανοίγοντας ορίζοντες απασχόλησης και όντας το Πανεπιστήμιο ορατό αλλά και ενεργό στην κοινωνία, στη διευρυμένη κοινωνία. Ξέρετε, το 96 από τη Σουηδική Πανεπιστημιακή Μεταρρύθμιση μπήκε ως τρίτος πόλος. Ιστορικά ξέραμε το Πανεπιστήμιο κάνει διδασκαλία και έρευνα. Μπήκε ως τρίτος πόλος η σχέση με τη λεγόμενη διευρυμένη κοινωνία, το society at large. Και αυτό πια είναι κοινώς αποδεκτό. Εκεί το Πανεπιστήμιο έχει να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο και ουσιαστικό ρόλο και σε ζητήματα επαναθεμελίωσης και επανάκτησης ζητημάτων εμπιστοσύνης, αυτό που λέμε δημόσια εμπιστοσύνη, που και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, είδαμε το παράδειγμα της Ιταλίας, είναι αλήθεια ότι ειδικά μέσα στη νέα γενιά για μια σειρά από λόγους κλονίζεται και αυτά δεν είναι καλά νέα. Μάλιστα. Θέλω λίγο να κλείσουμε με τους επόμενους στόχους του Νίκου Παπαδάκη. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα
ενός καθηγητή που βγαίνει μπροστά, που έχει πετύχει πάρα πολλά, καταξιωμένος, αναγνωρισμένος και συμπαθής ταυτόχρονα. Τι έχει η ατζέντα σας, κύριε Παπαδάκη, για το επόμενο διάστημα, τι περιλαμβάνει? Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Περιλαμβάνει προσπάθεια. Ερευνητική προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς η επιστροφή στα αμφιθέατρα από πέρυσι μας έχει κάνει όλους πιο χαρούμενους. Δουλέψαμε και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με την εξαποστάσεως εκπαίδευση λόγω των συνθηκών της πανδημίας, αλλά είμαστε όλοι χαρούμενοι που ξαναγυρίσαμε στους φοιτητές μας και φοιτητές κοντά μας. Δεν αναπληρώνεται η διαζώσης αλληλεπίδραση και αρκετή έρευνα στους άμεσους ερευνητικούς στόχους. Είναι ήδη μια καινούργια ερευνητική δουλειά. Μία δουλειά που τελείωσε, αλλά μένει η δημοσιοποίησή της, που είναι μαζί με συναδέλφους η έκθεση για τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, η πρώτη έρευνα για να δημιουργηθεί παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης υπό το Ινστιτούτο της ΑΔΔ. Αυτό είναι στο κλείσιμο και στο ξεκίνημα. Μία δουλειά μαζί με συναδέλφους από το μαθηματικό, με μοντέλα μηχανικής μάθησης για τη διαχείριση μετανάστευσης στην Ελλάδα, άρα για μοντέλα πρόβλεψης μεταναστευτικών ροών και δημιουργία σεναρίων πολιτικής για τη μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα. Και μένει να κάνουμε και μια εκπομπή το επόμενο διάστημα για τις πολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οπότε δεν σας ρωτώ πότε θα γίνουν εκλογές. Τι πιστεύετε, να τα αφήσουμε για την επόμενη φορά? Με πολύ χαρά. Έτσι κι αλλιώς ο πολιτικός χρόνος το ξέρετε ότι έχει πυκνώσει και αυτή η χρονιά νομίζω προσφέρεται για σειρά αναλύσεων. Το ξέρετε καλύτερα πολλά από μένα. Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και την Εύη Σπανού, βέβαια, για το ρεπορτάζ.